Αυτό το έργο ξεκίνησε, η ιδέα για αυτό το έργο μάλλον ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια όταν είχε ακουστεί το σύνθημα να ξεβρωμήσει ο τόπος και τότε είχαμε την ιδέα να το πάρουμε αυτό κυριολεκτικά και να κάνουμε την ερώτηση ποιος ξεβρωμίζει στην πραγματικότητα, ποιος καθαρίζει στην πραγματικότητα τον τόπο που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες μετανάστριες που δουλεύουν ως καθαρίστριες και να κάνουμε μια έρευνα και να κάνουμε ένα έργο με αυτές. Συντελείται μια συνάντηση επί σκηνής. Συνάντηση δηλαδή αυτών των 5 γυναικών που είναι στη σκηνή με το ας πούμε μέσο αστικό θεατρικό κοινό της στέγης. Αύριο το πρωί φεύγω. Αν δεν έχεις εσύ τα κότσια να φροντίζεις την οικογένειά σου, εγώ θα φορέσω το παντελόνι. Δεν αντέχω άλλο πια τη φτώχεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να δείξουμε πώς ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μετακινείται από μια χώρα σε μια άλλη για να καλυτερεύσει τη ζωή του αλλάζει τελικά, είναι ο βασικός παράγοντας που αλλάζει τον κόσμο, αλλάζει τις κοινωνίες. Δεν μας ενδιαφέρει κακομοιριά, δεν μας ενδιαφέρει να τους δείξουμε ως θύματα μιας κατάστασης αλλά τελικά ως ήρωες, πρωταγωνιστές, νικητές μιας κατάστασης στο τέλος. Μαθαίνω ότι εσείς είστε αυτοί που παίρνει τα περισσότερα λουλούδια. Ναι. Είναι πολύ ρατσιστικό αυτό. Μας παίρνει. Όλες τις θαυμαστές μας τις παίρνει. Αυτή παίρνει πιο πολλά. Δεν μας αφήνει τίποτα εμάς. Εντάξει, γιατί δεν κολλάω στη σκηνή και λέω τις βλακίες μου. Όχι, και τους αρέσει. Η Κουλεύα από την Βουλγαρία να μας έφερε όλοι, να μας έφερε όλους λουλούδια. Αλλά σε αυτήν έφερε και μια γλάστρα. Λέω αυτό είναι ρατσιστικό. Γιατί να είναι στην Βουλγάρα γλάστρα. Ναι. Σε μένα ο άντρας μου είναι πολύ περήφανος σε μένα. Πολύ, πολύ περήφανος. Λέει στους όλους τους πάντες, εκεί πάει, παίρνει τηλέφωνο στη Μολδαβία. Όποιος με παίρνει, λέει ξέρουμε από τον άντρα σου. Τα έχουμε μάθει. Όπως μου έλεγε έτσι κι αλλιώς, ξέρω ότι είσαι τρελή. Δεν μου έχει κάνει εντύπωση. Ναι. Για τους άντρες τώρα μιλάτε. Ναι. Πώς το πήρανε, όπως εσένα δεν σου είπε. Ότι ήθελε να είσαι μανεκένα και πώς το λένε μοντέλο. Εγώ προσπαθώ, όχι αυτός να ήθελε. Εσύ αυτό μιλάμε. So, what is the show about? This show is about foreign women who came to this country to try and make a better life for themselves and for their kids. It's about how we cope with the situation in a foreign country. Είναι αληθινές ιστορίες. Είναι αληθινές ιστορίες. Πώς ήρθαμε, τι εντυπώσεις είχαμε για την Ελλάδα, τι δυσκολίες με τα χαρτιά. Που ο άντρας μου προσωπικά δεν είχε χαρτιά, τι τραβάγαμε, που βλέπαμε αστυνομικούς. Αυτό, αληθινές ιστορίες. 5 χρόνια. Εγώ και τα παιδιά μας δεν είχαμε αρτιά. Δηλαδή 5 χρόνια κυκλοφορούσαμε με φόβο. Τώρα όμως είστε πάνω στη σκηνή και σας βλέπουν όλοι και είναι sold out. Ναι, τώρα νιώθουμε ωραία σαν όλα αυτά τα χρόνια που βέβαια είναι στην πλάτη μας. Φαίνεται σαν ένα όνειρο, σαν ένα... Είναι ψέμα, από την αρχή μου... Βαλκάνας είμαστε. Έχουμε πολλά κοινά. Και στο χορό και στη μουσική και στα φαγητά, στα μαγειρέματα. Ωραία μουσική! Ναι. Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, για αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Today they're using racism as an excuse. As an excuse to disrespect us. At least then you knew where you stand. Now it's like with everything that's happening also in the country, they don't just come out and say marvel, they say, you know, because you are a foreigner, you know, and they have that silly thing in their faces. No, when it comes to racism, I'm very sensitive. It's a very sensitive issue for me. So,
I feel like I'm just simply me. Καταρίστρια που βγαίνει στο σκηνή να πει τι νιώθει και να αποδείξει που εμείς έχουμε δικαίωμα, δηλαδή we have to say it, you have to hear it at least once. Μερικές φορές όταν είμαι εκεί, όταν κάνουν έτσι, χειροκροτάνε, σαν είναι να κλάψω για το χαρά. Δεν πιστεύω. Είχατε σκεφτεί τα προηγούμενα χρόνια που δουλεύατε εδώ ότι μπορεί κάποια στιγμή να παίζετε σε στέγη? Όχι, ποτέ. Απλά μου άρεσε να βλέπω παράσταση και αυτά που δεν μπορούσα ποτέ, γιατί είμαι πάντα απογευματινή βάρδια. Και όταν έχει κόσμο, δεν μπορεί καμία να πάρει ρεπό. Και έλεγα, ρε Παναγία μου, δεν θα μου δώσει ο Θεός μια φορά έτσι να μπω στη σκηνή, να δω μια παράσταση ολόκληρη. Και τώρα είμαι πάνω στη σκηνή. Εντάξει, αυτό. Μήπως μ' άκουσε ο Θεός. Yeah, God.